Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρωτίστως σε εσάς απευθύνομαι, γιατί εσείς οφείλατε να προστατεύσετε τον ομιλούντα κύριε Πρόεδρε. Κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, όταν σας απέδειξα, προκαλώντας τον κύριο Σαββόπουλο να δώσει ονόματα και αποφάσεις επί των ψευδών που εξτόμησε εναντίον μου και δεν το έπραξε και δεν με προστατεύσατε. Οπότε αναγκάζομαι να καταθέσω αυτή την ερώτηση για να περασπιστώ την τιμή και την υπόλοιψή μου κύριε Πρόεδρε και δεν είναι στο δικαίωμα όχι μόνο ο ίδιος προσωπικά, αλλά όλη η οικογένειά μου εδώ και τρεις γενιές δεν δώσαμε δικαιώματα σε κανένα να προσβάλλει την τιμή, την υπόλοιψη και την αξιοπρέπεια. Και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν αυτό να το πράξει, πολύ δε περισσότερο με δημόσια ψεύδη και συκοφαντίες. Και καλώ ευθύς εξ αρχής τον αντιπεριφερειάρχη που έπεσε σε αυτό το ατόπιμα να ανακαλέσει τα όσα είπε ψευδή και συκοφαντικά προς το πρόσωπό μου, διαφορετικά θα ασκήσω κάθε νόμιμο δικαίωμά μου να αποκατασταθεί η τιμή και η υπόλοιψή μου όπως έχει τρωθεί από τα ψεύδη του κ. Σαββόπουλου. Έτσι λοιπόν κύριε Πρόεδρε, κατά τη συνεδρίαση την τελευταία του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο κ. Σαββόπουλος απευθυνόμενος σε μένα για τιμή αύξηση του ρύου πληρωμών στην κουβέντα που είχε προκύψει την στιγμή εκείνη για τα έτη 2019-2023 ανέφερε χαρακτηριστικά μην επικαλέσετε υπηρεσιακούς παράγοντες, στους οποίους πιέσατε κάποια στιγμή να υπογράψουν κάποια χαρτιά, θεωρώντας ότι εξανάγκασα κάποιους υπηρεσιακούς παράγοντες από θέση ισχύους του Περιφερειάρχη, αντιδημοκρατικά και αυταρχικά, να υπογράψουν κάτι που δεν ήταν σωστό. Συγγνώμη. Επειδή διαμαρτυρήθηκα για αυτές τις ανακρίβειες, τα ψεύδη και τις συκοφαντικές αναφορές του κ. Σαββόπουλου, κ. Πρόεδρε, όπως σας είπα, κατά τη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο μάλιστα προβάλλεται και ζωντανά, και με παρουσία εδώ συμπολιτών μας και αυτές οι αναφορές προσέβαλαν την τιμή και την υπόλοιψή μου τόσο για δίθεν άσκηση πίεσης από πλευράς μου σε υπαλλήλους, αδύναμους υπαλλήλους, έτσι, από τη θέση ισχύως ο Περιφερειάρχης να ασκεί τέτοια εξουσία, αντιδημοκρατικά, να εκπέμπονται τέτοια μηνύματα, να υπογράψουν παρά τη θέλησή τους, όσο και για τιμή αύξηση του ορίου πληρωμών της περιφέρειάς μας, κατά τη θυατία όμως Περιφερειάρχης που επικαλούνταν ο κ. Σαββόπουλος ότι δεν έγινε καμία αύξηση του ορίου πληρωμών από τα αρχικά που μας είχαν δώσει από το αρμόδιο Υπουργείο και επειδή σε επανειλημμένες ερωτήσεις μου να αναφέρει συγκεκριμένα περιστατικά δίθεν εξαναγκασμού υπαλλήλων με πρόσωπα, με ονόματα και υπογραφή εγγράφων όπως επικαλέστηκα εμφατικά δεν απάντησε ούτε ανακάλεσε και επειδή κύριε Πρόεδρε και εσείς παρά το γεγονός ότι σας ζήτησα να με προστατεύσετε από τις ψευδείς, συκοφαντικές, προσβλητικές και υβριστικές προς το πρόσωπό μου κατηγορίες από τον κύριο Σαββόπουλο, δεν το πράξατε και δεν μου δώσετε το λόγο επί προσωπικού εκείνη τη στιγμή όπως οφείλατε και προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά πολύ δε περισσότερο δεν διακόψατε και δεν ανακαλέσατε τον κύριο Σαββόπουλο στην τάξη όταν αποδείχθη εδώ δημοσίως ότι δεν είχε ονόματα και αποφάσεις να καταθέσει. Και εκείνη τη στιγμή να τελειώσει το περιστατικό και επειδή παρενέβη και ο κύριος Περιφερειάρχης, ο κύριος Σαμανατίδης, μιλώντας εξ ονόματος του κύριου Σαββόπουλου, ότι όχι, δεν το παίρνει πίσω χαρακτηριστικά, έχει αναφέρει και θα σας εξηγήσουμε μετά, υποστηρίζοντας τα ψεύδη και τις συκοφαντίες του κύριου Σαββόπουλου, και επειδή μέχρι το τέλος της συνεδρίασης δεν δόθηκε τελικά καμία εξήγηση επί του θέματος, παρόλο που επέμενα για να λήξει το θέμα τότε. Και από κανένα μέλος της Περιφερειακής Αρχής που όφιλε να περασπιστεί την αλήθεια στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να προστατευτεί ένα μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου που προσβάλλονταν βάναυσα και δημοσίως κατά αυτόν τον τρόπο. Και παρόλο που ο Γενικός Διευθυντής Οργάνωσης και Ανάπτυξης, ο κ. Κουρίας, όταν πήρε το λόγο, απεδείχθη για τα όσα ανέφερε ο κ. Σαββόπουλος ότι είναι αναλυθή και ψευδή ως προς την αύξηση του ρύου των πληρωμών και δεν ανέφερε κάποιος, τουλάχιστον ο ίδιος ως επικεφαλής, ότι του ασκήθηκε κάποια πίεση για να υπογράψει κάποια χαρτιά που δεν έπρεπε. Και επιφυλασσόμενος για κάθε δικαίωμά μου, νόμιμο δικαίωμά μου, ρωτάστε κύριε Πρόεδρε, ποια τα συγκεκριμένα περιστατικά πίεσης μου προς υπηρεσιακούς παράγοντες για υπογραφή και ποια τα πρωτοκολλημένα έγγραφα που είναι προϊόν αυτού του δίθεν εξαναγκασμού, του εγκλήματός μου, έτσι. Για δεύτερον, ποιο είναι το αρχικό όριο πληρωμών που εγκρίθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη της θητείας μου ως Περιφερειάρχης από το 2019-2023. Και πώς αυτό διαμορφώθηκε τελικά. Και ζητώ να κατατεθούν τα συγκεκριμένα έγγραφα και οφείλετε μου τα καταθέσετε σήμερα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Κασαπίδη. Όπως κατάλαβε, γιατί ανέγνωσα την εισήγησή σας,